που έχει και εκείνη ρεπορτάζ και αρκετές πληροφορίες. Ιρώ, καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Καταρχάς, το γεγονός ότι η αστυνομία, και το αναφέρει αυτό στην ανακοίνωσή της, είναι επίσημη, ότι οι οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ είχαν ραντεβού εδώ με οπαδούς άλλης ομάδας και γνωρίζουν ποιας ομάδας είναι οι οπαδοί αυτοί. Αναφέρουν ότι είναι οπαδοί ομάδας εδώ στην Αθήνα. Αφήνει ένιωθο το ενδεχόμενο ο δολοφόνος του νεαρού να μην είναι Κροάτης, αλλά να είναι και Έλληνας. Έτσι δεν είναι? Δεν το γνωρίζουν ακόμη αυτό και προσπαθούν από τα μαχαίρια που έχουν κατασχέσει να πάρουν λοιπόν ίχνη DNA για να δουν με ποιο μαχαίρι δολοφονήθηκε ο νεαρός. Αν κάποιος από αυτούς που έχει συλληφθεί βεβαίως έχει ακόμη το μαχαίρι επάνω του. Και το μαχαίρι βεβαίως σίγουρα θα έχει δακτυλικά αποτυπώματα και DNA του δράστη. Τώρα, στη συζήτησή σας που ακούω όλη αυτή την ώρα, σαφώς και η αστυνομία είναι εκτεθειμένη για αυτό που έγινε χτες. Δεν γίνεται να κυκλοφορεί ένα κομβόι αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό. Οι ίδιοι μάλιστα να τραβούν βίντεο από την πορεία τους στην Εθνική Οδό και να το ανεβάζουν στα social media και να δείχνουν την πορεία τους ότι έρχονται στην Αθήνα και η Γάδα να το ανακαλύπτει στο τέλος. Οι άνθρωποι αυτοί επίσης έφτασαν στον Περισσό και χρησιμοποίησαν και το μετρό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Ούτε εκεί τους πήρε χαμπάρι κάποιος. Έτσι λοιπόν έγινε το περιστατικό αυτό που οδήγησε στο θάνατο ενός παιδιού μόλις 22 χρόνων, για τον οποίο νεαρό η αστυνομία επαναλαμβάνω, αναφέρει ότι ήταν ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ που περίμεναν τους ξένους φιλάθλους και είχαν το ραντεβού κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ. Η αστυνομία λοιπόν τώρα προσπαθεί, ο πρωταρχικός της στόχος είναι να βρει ποιος δολοφόνησε τον νεαρό. Πολλοί από τους οπαδούς στην Δυναμό Ζάγκρεπ έχουν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ και η αστυνομία τους περιμένει, γιατί ορισμένοι πήγαν σήμερα το πρωί να παραλάβουν τα αυτοκίνητά τους και η αστυνομία βρίσκεται εκεί, όπως ισχυρίζεται, για να τους συλλάβει. Είναι προφανές ότι θα πρέπει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να αναζητηθούν ευθύνες, γιατί η Γάδα δεν πήρε χαμπάρι όλους αυτούς. Και γιατί δεν ειδοποιήθηκε εγκαίρως. Ποιος την ενημέρωσε? Κατέβηκε ένα ολόκληρο κομβόι από την Κακαβιά μέχρι το κέντρο της Αθήνας σχεδόν. Ακριβώς. Ούτε λοιπόν από την Κακαβιά ενημέρωσαν, ούτε από το Χιάτο ενημέρωσαν, γιατί έκαναν στάση στο Χιάτο, ούτε από την Εθνική Οδό ενημέρωσαν. Και επίσης, κύριε Καλιακμάνη, επειδή σας ακούω να λέτε γιατί δεν ενημέρωσαν τη Γάδα, και η Γάδα θα έπρεπε να πάρει χαμπάρι ότι είναι ένα κομβόι το οποίο μπήκε στην Αθήνα και κατευθύνεται στο γήπεδο της ΑΕΚ και έχουν μπει και μέσα στο μετρό. Υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες αστυνομίας που είναι εκτεθειμένες σήμερα και θα πρέπει να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά. Αυτό θα το πούνε άλλοι, αλλά εγώ να συμπληρώσω αυτό που είπε Σιρό. Η αστυνομία ψάχνει να δει ποιος είναι ο δολοφόνος. Πάντως να πούμε ότι στις προσαγωγές, παύλα συλλήψεις, από τα 98 άτομα, οι 96 είναι αλλοδαποί. Και μπορεί να είναι ο δολοφόνος και ένας από αυτούς, Ιρώ και κύριε Καλιακμάνη, έτσι. Δεν θα μπορούσε, επαναλαμβάνω. Όμως ότι έγιναν 98 προσαγωγές, παύλα συλλήψεις, σημαίνει ότι η αστυνομία δεν καθόταν εδώ στην Αττική, δεν καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια. Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο. Σας είπα ότι σε όλους τους συνδέσμους του Παναθηναϊκού υπήρχαν αστυνομικοί. Φυλάσσονταν όλοι οι σύνδεσμοι. Από ό,τι φάνηκε όμως πιάστηκαν στον ύπνο. Και η πληροφορία ήταν ότι αν έρθουν οπαδοί χούλιγκαν, παύλα χούλιγκαν, Κροάτες, ότι θα πάνε σε σύνδεσμο, σε συγκεκριμένο σύνδεσμο συγκεκριμένη ομάδα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τέλος πάντων. Κύριε Καλιακμάνη, δεν γίνεται τώρα να λέμε η αστυνομία είχε το σχέδιο, είχε στήσει καραούλι. Με ακούτε? Είχε στήσει καραούλι. Σας ακούω πολύ καλά. Ωραία. Δεν γίνεται να λέμε ότι η αστυνομία είχε σχέδιο, είχε στήσει καραούλι. Υπήρχε σχέδιο. Είναι ένα αμφισβήτητο. Μόνο οι συλλήψεις. Μόνο οι συλλήψεις δείχνουν ότι υπήρχε σχέδιο. Να ολοκληρώσω. Σε δύο λεπτά μέσα έγινε όλο αυτό. Οι προσαγωγές και οι συλλήψεις και το σχέδιο της αστυνομίας, όλα αυτά επισκιάζονται από το ότι υπάρχει 22 χρόνων νεαρός νεκρός. Συμφωνώ απόλυτα. Εκεί συμφωνώ απόλυτα.
Και μόνο οι γονείς του και οι δικοί του άνθρωποι ξέρουν τι τραβάνε. Καλιαγμάνη, αυτό που φαίνεται είναι ότι ακόμη και σχέδιο να υπήρχε, το σχέδιο κάποιοι δεν το τήρησαν. Το σχέδιο λειτουργήσε μόνο σε ένα κομμάτι του, που είναι το κομμάτι των συλλήψεων κατόπιν εορτής. Το αποτέλεσμα είναι ότι, όπως και εσείς πολύ εύστοχα παρατηρείτε, αυτοί που έπρεπε να ειδοποιήσουν δεν ειδοποίησαν. Αυτοί που έπρεπε να δουν τις κάμερες δεν τις είδαν. Αυτοί που έπρεπε να τηλεφωνήσουν δεν τηλεφώνησαν. Αυτοί που έπρεπε να κατεβαίνει ένα κομβόι σε όλη την Εθνική Οδό και να. Και να το αντιλαμβανόμαστε όταν έχει φτάσει στο Κιάτο. Όταν έχουμε και προηγούμενα δυσάρεστα γεγονότα με ξένους χούλιγκανς που έρχονται. Ο καθένας είναι υπεύθυνος να κάνει τη δουλειά του από το πόστο που είναι. Πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες ποιος δεν τήρησε το σχέδιο. Που υπήρχε σχέδιο και δεν ενημέρωσε. Από πολύ νωρίς ο Αλέξης.